Μακρυπούλια ήταν το κερασάκι στην τούρτα στα μουσικά βραβεία MAD, αφού όλοι περίμεναν να τη δουν να τραγουδά και να χορεύει. Όχι, το χορευτικό το κρατάει έκπληξη για τον Νάτσιο στο Dancing with the Stars. Ξεδίπλωσε όμως το τραγουδιστικό με του Σταβέντο και απέδειξε ότι έχει μεγάλο ταλέντο στα χείλη. Ο Σάκης πάλι πήρε όλα τα βραβεία και έφυγε. Του καλλιτέχνη της χρονιάς, του Fashion Icon για το καλύτερο pop video clip, καλύτερο ντουέτο συνεργασία και φιλιού έκπληξη της βραδιάς. Και η χειραψία πήγαινε σύννεφο. Ανέβαζε για πολιτικός, με αυτό το κοινό δαγκωτό θα έβγαινε. Ο Λάκης Γαβαλάς πάντως πρώτος θα τον ψήφιζε. Για να δούμε αν είναι όντως το αυθεντικό, μπορούμε να τα δούμε όλα. Και το underwear. Η Βανδί ξεχώρισε. Πήρε το βραβείο της γυναίκας της χρονιάς. Την απονομή έκανε η χορευταρού Τατιάνα Στεφανίδου. Με χειροκρότημα παρακαλώ, και τη μουσική δεν έχω, τραγούδι δεν έχω, πάμε. Ρυθμικά. Η Έλενα Παπαρίζου πήρε δύο βραβεία, για το sexy βίντεο κλιπ και το βίντεο κλιπ της χρονιάς. Άρα, οι γυναίκες με περιτά κιλά μπορούν να είναι και πολύ sexy. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά! Δεν ψάχνω κομπλιμέντο, γιατί ένα πράγμα να πω. Σαν τη σποδάρα της Αλεξανδράτου. Η σαμπάνια τελικά δεν είμαι όλη. Η Καλομήρα όμως έδωσε ρέστα με το Fabian School. Πρέπει να πούμε όμως ότι η νέα γενιά των τραγουδιστών ξεσήκωσε τον κόσμο ως ο τίποτα άλλο. Βλέπε Vegas και Ελοκομόνου. Το ξέρετε ότι ψοφάμε για βραβεία και κοινωνικές εκδηλώσεις. Εκεί άλλωστε συναντάμε μαζεμένους τους celebrities ντυμένους, γδυτούς και με όρεξη για αστεία. Έτοιμοι, φύγαμε! Ωραία είναι η νύφη μας, ωραία τα πρίκια της. Η Τάμτα, σκέτο. Γιατί δεν είναι η νύφη. Γιατί είμαι νύφη, έχεις δει ένα νύφη με κορμάκι, ας πούμε. Σε αυτή τη ζωή όλα τα περιμένουμε όσο κυκλοφορείς ανάμεσά μας, αγαπητοί. Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Άλλος μπρος, άλλος πίσω. Άλλος μπρος και άλλος από πίσω. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, φίλε. Για το κοτσιδάκι λένε τα παλιόπαιδα. Εσείς οι ανθρώποι, έξω, όχι. Οπ, ήρθαν να την πάρουν. Λάθος. Το καπέλο της Τάμτα είναι. Η Κατερίνα σου λέει ότι νοσταλγεί το Όσλο και τις ενδιαφέρουσες γνωριμίες που είχε κάνει. Καλά είσαι, Χριστάκη. Τι ώρας που σου έπεσες με την εμένα, πολύ δεν με πήρες τηλέφωνο. Δεν σε πήρα. Γιατί έτσι. Σε στήχε χαλά στο τηλέφωνό μου. Γιατί όμως. Εμείς θα φύγουμε. Έπεσε η μπαταρία κάτω. Καταλαβαίνω ότι έχουμε μια σχέση με αυτό. Είστε ερωτευμένοι με το Χρήστο. Εννοείται ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Έρωτας. Έρωτας. Όποιος έντυσε τη Μάρο Λίτρα πρέπει να τιμήσει θανάσιμα. Το μαλλί με την αντάβια της Φάρα Φόσετ ασχολίαστο.
Όλοι οι άνθρωποι είχαν κάθισαν μπροστά εκεί που έπρεπε. Εγώ κάθισα στο αλουμίνιο γιατί. Sponsoring αλουμίνιο. Το Μέγα, έχετε κάποια πρόταση? Μην ξεχάσετε το αλουμίνιο αυτό. Στηρίζει τα πάντα. Έλεος κοπελιά με το μαλλί. Πρόσεχε γιατί θα κάνεις μιμή όπως η Κατερίνα. Όσο έχει ταιριάξει φανταστικά, είναι όλη λαμπερή, ξεκούραστη, με χρώματα ντυμένη. Η εκδήλωση είναι γεμάτη LED. Η Βίκη στη χώρα των θαυμάτων. Ήσυχο, ήσυχο το ποταμάκι. Με ρωτήσε και αν δεν βγαίνει η Αμανολίδο. Με ρωτήσε και αν δεν βγαίνει η Αμανολίδο. Όχι! Δεν αντέχω άλλο! Το φόβο τη να έχετε. Μουσικά βραβεία μάτι το πείσαμε και βραβεύσαμε με τη σειρά μα τι εμφανίσει που έκλεψαν τι εντυπώσει αλλά και αυτέ που μα έβγαλαν το μάτι. Πολύ κομψός, πιο κομψή παρουσία. Αν θα δώσετε, θέλω να μου πείτε κάποιο βραβείο. Είμαστε τόσο ωραία κορίτσια. Η Τάντα, η Βαντή, όλες αυτές και λες πιο κομψή παρουσία. Βραβείο Γαβαλά προς τιμή του εμπνευστή Λάκη για την πιο κομψή παρουσία της θεσινής βραδιάς στην Φουρέιρα. Τραγουδήσω με τον Τάμπαλαν, έναν ξένο καλλιτέχνη, το δικό του τραγούδι. Θα το κάνουμε διασκευή στα ελληνικά. Θα είμαστε εμείς οι δύο πάνω στη σκηνή και θα πούμε τον ντουέτο μας. Η κοπέλα Σέικερ έγινε πάνω στη σκηνή από το πολυκούνημα, φορώντας ένα κοντό γαλάζιο κορμάκι, το κέρδισε με το σπαθί της. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος υπήρχαν οι κομψές εμφανίσεις. Βλέπετε καλή ώρα δούκισα νομικού με ένα κοραλί φόρεμα και χρυσά παπούτσια. Και εγώ θα δώσω ένα βραβείο για το πιο σεξι βίντεο κλιπ της χρονιάς. Αλλά και την ίδια δάμου εντυπωσιακή πάνω στη σκηνή. Δεν είμαι σε κατηγορία. Αυτό είναι πολύ νωρίς. Απλώς θα τραγουδήσω και θα χορέψω. Τι μου έμεινε όμως από τη χθεσινή βραδιά? Παπούτσια κόθορνη σε που αποχρώσεις. Οι εμπνεύσεις από διάφορα φρούτα, όπως για παράδειγμα η Νατάσα Θεοδωρίδου που την είδε λεμόνι. Αλλά και τα άρματα της βραδιάς, καρναβάλι για πάντα. Δεν σημαίνει κάτι, είναι τρισδιάστατο με κορδέλες, τρελό. Είναι απλό, τυθείτε κομφετί για να ξεχωρίσετε.